Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των επαγγελματοβιοτεχνών της Αττικής και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας τα χνάρια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμάζει μια πιο άγρια φοροεπιδρομή στο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών ανάμεσά τους και την πλειοψηφία των δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Επιστρατεύει για το σκοπό αυτό τις μπαγιάτικες συνταγές της προπαγανδιστικής αθλειότητας για τη δίθεν πάταξη της φοροδιαφυγής και τη φορολογική δικαιοσύνη, καταφεύγει σε σκόπιμες λαθροχειρίες, χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τις γνωστές άθλιες μεθόδους του κοινωνικού αυτοματισμού. Είναι βαθιά γελασμένη όμως αν νομίζει ότι αυτή θα περάσει έτσι εύκολα. Η κυβέρνηση συνειδητά εξαπατά και λέει ψέματα. Το τεκματό εισόδημα των 10.924 ευρώ για όλους τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, προσαυξημένο μάλιστα κατά 10% ανατριετία άσκησης του επαγγέλματος, είναι ένα άθλιο κατασκεύασμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, στον χώρο της δικηγορίας, για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος, την εκτεταμένη υποαπασχόληση πολλών δικηγόρων, ιδιαίτερα των μητέρων συναδέλφων. Όλοι επίσης γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος των μισθωτών συναδέλφων σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία θεωρούνται συνεργάτες και φορολογούνται ως αυτοαπασχολούμενοι. Ακόμα περισσότεροι όλοι γνωρίζουν ότι η πλειοψηφία των δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα στενάζει από τα χρέη και τις ρυθμίσεις σε ΕΦΚΑ, εφορίες και τράπεζες. Η κυβέρνηση προκαλεί ξεδιάντροπα όταν μιλά για φορολογική δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη υπαγορεύει το 95% των κάθε είδους φόρου να πληρώνονται από τους εργαζόμενους, από τα λαϊκά στρώματα και μόνο το 5% να αποδίδεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους? Πώς εφαρμόζεται η δικαιοσύνη όταν το 0,2% των αφημί που χρωστάει 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σε ποια δικαιοσύνη αναλογούν οι 58 ειδικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, οι αναβαλλόμενοι φόροι των τραπεζιτών, τα δωράκια των καναλαρχών, τα ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα στους επενδυτές? Σε αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα ας μας απαντήσει η κυβέρνηση και ας σταματήσει να καταφεύγει στα τερτύπια και τις λαθροχειρίες. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, με αυτό το νομοσχέδιο δεν επιδιώκεται απλώς μια ακόμη πιο άδικη, δυσβάστακτη φορολογική επιβάρηση της μεγάλης πλειοψηφίας των επαγγελματιών όλων των κλάδων ανάμεσά τους και των δικηγόρων, προκειμένου να διατηρούνται τα ματωμένα πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού και να ενισχύονται πολύμορφα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες κλπ. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο κρατικής επέμβασης για την επιτάχυση της συγκέντρωσης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών στα χέρια των λίγων των επιχειρηματικών ομίλων
στο χώρο μας των ισχυρών δικηγορικών και επαγγελματικών εταιριών που γιγαντώνονται με το βίαιο εξοπλισμό από το επάγγελμα των οικονομικά πιο αδύναμων. Είναι συνέχεια της πολιτικής και των μέτρων της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισαν και στήριξαν από κοινού όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα. Συνδυάζεται με τη συνολική επίθεση στο βιωτικό μας επίπεδο, την ακρίβεια, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη συνεχή επιδείνωση των συνθηκών άσκησης των επαγγελμάτων μας. Πρόκειται επομένως για ζήτημα επιβίωσης της πλειοψηφίας των επαγγελματιών σε όποιον κλάδο και αν ανήκουν. Γι' αυτό και ενωμένοι πρέπει να δώσουμε αποφασιστικά τη μάχη για να μην περάσει το εξοντωτικό φορολογικό νομοσχέδιο για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας. Στον αγώνα αυτό θα ξεπεράσουμε και συμβιβασμένες ηγεσίες όπως αυτές των δικηγορικών συλλόγων που παρά τα μεγάλα λόγια στην πραγματικότητα όπως έχει δείξει η εμπειρία βρίσκονται στην αντίπερα όχθη με τα συμφέροντα των ισχυρών δικηγορικών εταιριών και των μεγαλογραφείων που καθόλου δεν θίγονται από τα κυβερνητικά μέτρα, αντίθετα ωφελούνται από αυτό. Προχωράμε λοιπόν όλοι μαζί μαχητικά μπροστά. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Έχουμε τη δύναμη, θα τα καταφέρουμε. Ενώνουμε τη φωνή μας, συμμετέχοντας στη σημερινή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνητικών Σωματείων Αθηνών και καταγγέλουμε τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μέχρι πριν από λίγους μήνες ευαγγελίζονταν μια αύξηση, καμία αύξηση φόρου, αλλά αντιθέτως υπόσχονταν την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και μείωση τεκμηρίων χωρίς περιορισμούς με βασική προεκλογική εξαγγελία ούτε ένας φόρος δεν θα αυξηθεί αν ψηφίζεται Μητσοτάκη. Δεν πέρασαν τρεις μήνες και ξεκινήσαμε με κεφαλικό φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους βαφτίζοντάς τους συλλήβδιν φοροπηγάδες. Διαστόματος Μητσοτάκη εξαγγέλθηκε αποκάλυπτα το χαράτσι για το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων και των ατομικών επιχειρήσεων ενώ παραμένει και το τέλος επιτιδεύματος. Η προσχηματική κυβερνητική προσπάθεια της δίκαιης φορολόγησης επιβάλλει πλέον ελάχιστο φόρο 1.100 ευρώ σε υψηλό τεμαρκτό εισόδημα σε όλους ανεξαιρέτως. Προσθέτοντας την επιβάρηση αυτή και τα 650 ευρώ του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο ο Μητσοτάκης υπόσχονταν προεκλογικά και μάλιστα το 2018 ότι θα καταργήσει. Το διατηρεί όμως μέχρι σήμερα και με νέα υπόσχεση για το μείωση κατά 50% από το 2024. Φέρνει ένα νόμο καθαρά φοροεισπρακτικό και με πρόβλεψη το κέρδος κυβέρνησης από αυτό το νομοσχέδιο να είναι 600 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που χαρίζει 300 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ σε μία μόνο επιχείρηση στο αεροδρόμιο. Η ελεύθερη επαγγελματή, οι πολυεθνικές στην Ελλάδα μέσω των κυκλικών συνεργασιών γλιτώνουν τεράστια ποσά από τα φορολογούμενα κέρδη. Οι επιχειρηματικοί κολοσσοί πληρώνουν μόλις το 5% των φόρων και απολαμβάνουν κάθε είδους φοροαπαλλαγές. Όπως η εθελοντική φορολόγηση κατά 58 και οι 58 ειδικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών. Ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, οι 12ετής και άλλες φοροαπαλλαγές των στρατηγικών επενδυτών και τα νέα προκλητικά δωράκια στους καναλάρχες. Από τα 104 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στην εφορία, τα 84 δις ευρώ τα οφείλουν 9.000 επιχειρήσεις, δηλαδή μόνο το 2% των αφημεί. Ο Μητσοτάκης διατύπωσε και το άτοπο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να παίρνει ο εργοδότης λιγότερα χρήματα από τον εργαζόμενο, αποκρύπτοντας ότι από τους 784 ελεύθερους επαγγελματίες, οι 510.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι. Και όλες αυτές οι επιχειρήσεις
όπου εργοδότης και εργαζόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο και που ουσιαστικά είναι εργαζόμενοι, άρα δεν έχει εργαζόμενο η επιχείρηση. Αυτός ο επιχειρηματίας του εαυτού του, που εργαζόμενος και εργοδότης είναι το ίδιο πρόσωπο και ταυτίζονται και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Οι άνθρωποι της κυβέρνησης, με το πλήθος των ακινήτων και τη συσσόρευση πλούτου, όπως βλέπουμε από τα φόδενές και που κατέθεσαν, βλέπουν περίεργο, μετά την περίοδο της πτώχευσης και των μνημονίων που μας επέβαλαν, της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, να έχει αυτός ο άνθρωπος εισόδημα κάτω από 11.000 ευρώ. Ξεκινώντας με το κεφαλικό φόρο σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ο λογαριασμός φορτώνονται και πάλι από τα χαμηλά εισοδήματα που εδώ και μια δεκαετία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και πάλι στο όνομα της φοροδιαφυγής, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν κεφαλικό φόρο 650 ευρώ στο τέλος επιτιδέματος. Την ώρα που τα σπίτια του λαού πληστηριάζονται για μερικές εκατοντάδες ευρώ. Νέα αδιέξοδα, χρέη και λουκέτα παραμένουν χιλιάδες μικροεπαγγελματίες με την καθιέρωση του οριζόντιου κεφαλικού φόρου. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τη λογική, εκτός των άλλων, που θυμίζει εσές, ζητώντας από τους πολίτες να καταδίδουν κάποιον που είτε δεν έκοψε απόδειξη ή δήθεν έκοψε πλαστό τιμολόγιο και καλεί τον κόσμο να γίνει κυνηγός κεφαλών. Καταγγελίες μέχρι να βρει κάποιος τρόπο να πάρει 3.000 ευρώ και να αυξήσει το εισόδημά του. Οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες καταδικάζουμε την πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που υπόσχονταν προεκλογικά ανάπτυξη για όλους. Η νέα φοροεπιδρομή δεν θα περάσει. Σήμερα καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό που φέρνει νέα ματωμένα πλεονάσματα και απαντάμε. Απαιτούμε καμιά νέα φορολογική επιβάρυνση να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επαναφορά του ατομικού αφορολόγητου του ορίου στα 12.000 ευρώ όπως ήταν και πριν την κρίση. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές. Ακατάσχετος λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είμαστε στον αγώνα, θα συνεχίσουμε να είμαστε στον αγώνα. Νομίζω ότι είναι η αρχή και ο κλάδος ο δικός μας, επειδή φύγεται αρκετά, μέχρι και σε βαθμό κλεισίματος, να είστε σίγουροι ότι ο αγώνας που οργανώνουμε θα είναι τέτοιο στην πορεία που και πιο δυναμικός θα είναι και μαζικότερος θα είναι για να πάρει απάντηση όλη αυτή η κυβέρνηση που σήμερα νομοθετεί ένα νομοσχέδιο το οποίο τι λέει, ότι εμείς είμαστε όλοι εδώ φοροφυγάδες. Εμείς οι ταξιτζίδες πληρώνουμε 55% φόρο στα καύσιμα. Ενώ οι αγαπημένοι φίλοι της κυβέρνησης, οι εφοπλιστές, πληρώνουν 0. Και είναι και αφορολόγητοι στα κέρδη τους. Το ίδιο είναι και οι τραπεζίτες. Αφορολόγητοι. Αυτοί που σήμερα ζητάνε εμάς από το 24 να βάλουμε ποιολοές και να δίνουμε τον όβολό μας στις τράπεζες, αυτά θα μείνουν αφορολόγητα. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε και αυτούς που αναφέραμε, αλλά και τις πολυεθνικές εφαρμογές που σήμερα παίρνουν το βιος του ταξιτζή, το πάνε έξω και δεν φορολογούνται. Και έρχονται σήμερα να μας πούνε και τσιράρουν δισεκατομμύρια στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς πρέπει να δώσουμε ακόμα πιο γερά τη μάχη της αγωνιστικής εισπύρωσης του κλάδου ακριβώς στον δρόμο μαζί με τους άλλους επαγγελματίες για να τα ανατρέψουμε. Και θα τα ανατρέψουμε, θα είμαστε νικητές. Να είστε σίγουροι, τώρα ξεκινάμε. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΦΕΑ χαιρετίζουμε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που αποτελεί αποφασιστικό βήμα για το συντονισμό της δράσης όλων των αυτοαπασχολουμένων πάνω στα κοινά προβλήματα. Εμείς οι λογιστές γνωρίζουμε και καταγράφουμε εκτός από τις συναλλαγές τα προβλήματα, τα βάσανα και τις αγωνίες του αυτοαπασχολούμενου.
Σήμερα τα μονοπόλια θέλουν να εκλείψουμε. Μας το έχουν πει με χίλιους δυο τρόπους. Ότι είμαστε διορθωτικό πρόβλημα. Ότι είμαστε τα βαρύδια στην οικονομία. Ότι είμαστε η φτώχεια των εθνών. Και από την άλλη προσπαθούν να μαζέψουν ακόμα και τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι για μας. Έρχονται και μας λένε ότι θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Αλλά όταν εννοούν φοροδιαφυγή, δεν εννοούν τη φοροδιαφυγή των μονοπωλίων, των offshore, των εφοπλιστών, των κορακιών στην ενέργεια, στις τράπεζες, στο μεγάλο τουρισμό, στους εφοπλιστές, αυτούς που βρίσκονται στις περιβόητες λίστες, αυτούς που κάνουν το λαθρεπόριο των καυσίμων. 5 δις το χρόνο κατ' ελάχιστη εκτίμηση. Αυτά λοιπόν δεν τα βλέπουνε. Βλέπουνε το μικρό αυτό απασχολούμενο, γιατί δεν έχει εκδώσει μια απόδειξη, γιατί σήμερα βάζουν και τη ρουφιανιά ότι όποιος καταδώσει για μια τυρόπιτα θα κερδίσει και 3 χιλιάρικα. Προσπαθούν, λέει, να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή, πότε με τα ανεκδίκητα μαϊτάτα, πότε με τις νέες ταμιακές και τα πώς, γιατί κάποιοι πρέπει να ξεπουλήσουν, πότε με τη διασύνδεση στο ΙΣΕΤ που δεν ενημερώνει την πλατφόρμα και πρέπει ξανά εμείς οι λογιστές να τα ανεβάσουμε. Πότε με τα ψηφιακά ωράρια και τις κάρτες που έχει κατατίσει θρίλερ θηλιά που πνίγει λογιστές και αυτοαπασχολούμενους. Ο Πρωθυπουργός διαλαλούσε στη ΔΕΘ κανένας νέος φόρος, μειώσει στη φορολογία, ούτε καν αναπροσαρμογή αυτής της ρημάδας της φορολογικής κλίμακας δεν έκανε. Αντίθετα, έρχεται σήμερα και φέρνει ένα νέο έκτρωμα, ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Παίρνουν λοιπόν κάθε μέτρο προκειμένου να μας εξουθήσουν στο λουκέτο. Από την άλλη μεριά, στο κλάδο μας, θέλουν να τον κάνουν ρουφιάνο. Συνεργάτη το λένε στο Υπουργείο. Μας έχουν επιβάλει το νόμο 4557, όπου πρέπει να καταδίδουμε τους πελάτες μας, τους φορολογούμενους, γιατί λέει ότι αυτοί κλέβουν και πρέπει ο λογιστής έχει την υποχρέωση να κάνει αυτή τη ρουφιανιά στο Υπουργείο Οικονομικών. Ακόμα μας λένε ότι δεν αναγνωρίζουν τα βιβλία, μόνο τα μαϊντάτα. Εμείς λοιπόν οι λογιστές είμαστε μαζί με τους πελάτες μας και ζητάμε άμεση απενεργοποίηση του νόμου 4557 με την προοπτική της κατάργησής του. Καμιά επιβολή προστίμου για τα μαϊντάτα, αποστολή μόνο στην ΑΔΕ των εσόδων. Καμιά σκέψη για επιβολή προστίμων. Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολογίας. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος τώρα. Δραστική μείωση των αυτοτελών προστίμων τουλάχιστον στο 1 τρίτο του σημερινού ορίου. Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κατάργηση των έμεσων φόρων στο ΦΠΑ, τα είδη διατροφής, στην υγεία, στα οικιακά τιμολόγια ενέργειας, ίδρυυσης και τηλεπικοινωνιών. Συνάδελφοι, εμείς λέμε κανένας νόμος φορολογικός που ψηφίζεται δεν είναι φιλολαϊκός. Έρχεται ή να βελτιώσει τις εισπράξεις ή να επιβάλλει νέους φόρους. Πρέπει ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Καλούς αγώνες! Θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να χαιρετήσουμε τη σημερινή πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση από το απασχολούμενο και μικρών επαγγελματιών ενάντια στη νέα φορολογία που άλλη μια κυβέρνηση ετοιμάζεται να επιτεθεί με αυτή τη νέα φορολογία στο στρώμα των ΕΔΕ. Συνάδελφοι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Μήνες τώρα κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ξεκινήσει ένα κρεσέντο στοχοποίησης των μικρών επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και έχουμε πείρα μια στοχοποίηση η οποία σκόπιμα κρύβει ότι και από το πρώτο ευρώ φορολογούμαστε, ότι και τέλος επικυβεύματος πληρώνουμε, αλλά και μαζί με τους εργαζόμενους και τους αξιούχους
πληρώνουμε το 95% των εσόδων του κράτους. Βέβαια αυτή τη φορά η κυβέρνηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, έφτασε στο σημείο να κατηγορεί τους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους και να τους ρίχνει την ευθύνη για το γεγονός ότι τα νοσοκομεία μας δεν έχουν γιατρούς και νοσηλευτές. Την πήρε βέβαια την απάντησή της από το κίνημα των υγειονομικών που ανέδειξε ότι για την κατάρτιση των νοσοκομείων ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις επειδή έχουν μετατρέψει την υγεία σε εμπόρευμα. Εμείς λέμε ως εδώ, σταματάμε εδώ, δεν έχουμε να πληρώσουμε άλλα. Η νέα φοροδιαφορά δεν θα περάσει. Όπως δεν πρόκειται να περάσει και ο κοινωνικός αυτοματισμός που η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα γνωρίζουν ότι το νέο νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι κάτι ξεχωμένο από την κεντρική πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις. Ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης είναι αυτός που έφερε τις 13 ώρες εργασίας στους εργαζομένους. Την ίδια πολιτική υπηρετούσε και τώρα, την ίδια πολιτική υπηρετεί και σήμερα. Οι συνταξιούχοι μετά από 35 και 40 χρόνια εργασίας με αυτές τις πολιτικές έχουν φτάσει στο σημείο να παίρνουν συντάξεις επιδόματα. Αυτή η πολιτική είναι που θέλει όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα να τους πατάει στο λαιμό οι μεγάλοι επιχειρηματίες, να τους ξεζουμίζουν και να τους τραγίζουν προκειμένου να μπορούν οι τράπεζες να έχουν για 10 χρόνια αναβαλλόμενους φόρους, να μπορούν οι εφοπλιστές να έχουν ένα σκασμό χωραπαλογές, να μοιράζονται και να θησαυρίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι από τα διάφορα ταμεία ανάκαμψης, τα ΕΣΠΑ και πολλά άλλα. Σήμερα αυτή η κινητοποίηση, η σημερινή, είναι μια πρώτη απάντηση στην κυβέρνηση για το καινούργιο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει. Καλούμε όλα μας τα σωματεία, όλους τους επαγγελματίες να είναι σε επαγρύπνηση. Θα κλιμακώσουμε, γιατί η νέα χωροεπιδρομή δεν θα περάσει. Το κίνημά μας των αυταπασχολούμενων με την πάλη μας θα τη σπάσει.